Μαζί με τη Samsung θα πάμε στην Κορέα. Το δωμάτιο είναι στον 21ο όροφο. Έχω πάθει σοκ. Opa, Gangnam Style! Κάπως έτσι έκανα πασαρέλα στη Σεούλ. Γεια σας! Βρίσκομαι στην Αθήνα, σε λιγάκι φεύγω για το αεροδρόμιο, όπου μαζί με τη Samsung θα πάμε στην Κορέα. Αποκλείεται. Στη Νότια Κορέα, συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα τη Σεούλ. Μ' αρέσει που το λέω έτσι casual, αλλά δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Θα πάμε για 5 ημέρες στο Unpacked Event, θα είναι και άλλοι YouTubers εκεί πέρα και άλλοι influencers από όλο τον κόσμο. Μαζί μου θα είναι και η ομάδα της Samsung και ένας ακόμη YouTuber, ο It's Only Skills. Θα είμαστε 5 ημέρες εκεί, έχουν οργανώσει πολύ ωραία πραγματάκια, event, δραστηριότητες, θα δούμε και τη Σεούλ και θα σας έχω μαζί μου. Αυτά, πρέπει να σας κλείσω γιατί πρέπει να φύγω, γεια σας. Παιδιά, είμαι σαν την τρελή, τελείως όμως, ξεμαλιασμένη. Υπάρχει μια κάποια κούραση, αλλά υπάρχει και ένας κάποιος ενθουσιασμός και θα ξεκινήσω με room tour αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Γιατί κλείνει αυτό το... μόνο του. Με το που μπαίνεις στο δωμάτιο βλέπεις αυτό εδώ πέρα. Από εδώ είναι το μπάνιο. Γεια σας. Καθρέφτες παντού, μπανιέρα και από την άλλη έχει και ντουζιέρα. Οπότε διαλέγεις. Και μετά μπαίνεις στον κύριο χώρο του δωματίου. Έχει ένα τεράστιο διπλό κρεβάτι, καναπέ εκεί πέρα. Και έχει και θέα την οποία δεν έχω δει ακόμη. Αποκλείεται. Παντού ουρανοξύστες, τεράστια κτίρια. Μισό να κλείσω λίγο φώτα για να δούμε καλύτερα τη θέα. Το δωμάτιο είναι στον 21ο όροφο. Έχω πάθει σοκ. Εννοείται πρέπει να έχουμε και το χαρακτηριστικό πλάνο εδώ. Γιατί δεν είναι vlog. Η ώρα έχει πάει 8, οπότε τώρα θα ντυθούμε στα γρήγορα, θα ετοιμαστούμε για να πάμε να κάνουμε μια βόλτα και να πάμε να φάμε. Καλά, θα κάνω εδώ ένα get ready with me. Η περιοχή που μένουμε λέγεται Gangnam. Γενικά από ό,τι κατάλαβα είναι η πιο λουξ περιοχή της Σεούλ. Είδατε και το ξενοδοχείο είναι. Οπότε κάπου εδώ γύρω σήμερα θα πάμε έτσι για μια βόλτα. Να φάμε και κάτι. Θέλαμε να βρούμε ένα κορεάτικο που μπορείς να ψήσεις το φαγητό μπροστά σου. Έχει μπάρμπικιο και το ψήνεις εκείνη την ώρα. Οπότε σου πάμε σε κάτι τέτοιο. Άλλαξα. Έβαλα ένα μαύρο φόρεμα. Βάζω και σκουλαρικάκια. Και κάτι στα χείλη. Και είμαι έτοιμη. Για κάποιο λόγο τα μαλλιά δεν χάλασαν. Παρά το πόσες ώρες ήταν το ταξίδι, δες εδώ. Δες εδώ μπάνιο και φωτισμός και δεν ξέρω τι. Έχουμε αρχή για φαγητό. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο κατάλογος. Είναι όλα γραμμένα στα κορεάτικα και πρέπει να σημειώσουμε τι θα πάρει. Προσπαθούμε τώρα να συνεννοηθούμε. Λίγο μετάφραση, λίγο κοσμική και λίγο μόνο. Εντάξει, κάτι κάναμε. Καλά πήγε. Έχουμε κοτόπουλο. Έχουμε διάφορα άλλα πιάτα εδώ στο site. Νομίζω ότι γενικά αυτή η φάση με πολλά πιάτα έχει ονομασία. Λέγεται, θα σας πω, μπάντσα. Θες να τις γιάσεις το vlog μου. Θα φάμε εδώ τα κοτόπουλα. Από εδώ ο Γιώργος, γνωστός και ο It's Only Skills. Θα φάμε ψητό κοτόπουλο. Τουλάχιστον θα φάμε, κάτι έγινε. Πίκλα είναι. Πίκλα από κάτω. Δεν σ' άρεσε. Αυτό εδώ το τετραγωνάκι δεν είναι πολύ καλό. Κάτι κάναμε, θα φάμε παιδιά μου. Νυχτερινό βιού Κορέας. Καληνύχτα. Δεύτερη μέρα σήμερα, έχουμε ξυπνήσει, έχουμε φάει πρωινό. Κάναμε και μια γρήγορη βόλτα σε ένα μόλ εδώ δίπλα. Δεν σας τράβηξα είναι η αλήθεια, γιατί βιαζόμουν να βρω κάποια πραγματάκια. Σήμερα είναι το Unpacked Event το βράδυ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να πάμε στην εταιρεία Meta. Είναι η εταιρεία που έχει το Facebook, το Instagram κτλ. Θα μας κάνουν κάτι σε παρουσίαση. Πήγαμε. Το έχουμε ονομάσει Reels Party. Θα μας μιλήσουν για τα Reels. Φέραμε να πας εδώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και lunch. Τέλειο. Today is really exciting day. So that was his Instagram account that you're seeing. Yeah, you can see it in the box. Choose your vlog and και έχουμε τα δικά μας κεριά.
Γενικότερα έχει διάφορες δραστηριότητες εδώ πέρα. Τώρα φτιάχνουμε το δικό μας γυφάκι, το οποίο θα ανέβει και στο Instagram. Αν ψάξετε Κατερίνα Ο, θα το βρείτε. Τέλειο! Έχουμε περάσει λίγες ώρες, είμαστε πίσω στο ξενοδοχείο. Δεν έχω πάθει κάτι, μάσκα έβαλα, γι' αυτό είμαι έτσι. Είπα να κάνω έτσι μια περιποίηση, ένα skincare routine, λίγο πριν το μεγάλο event. Σε λιγάκι θα ξεκινήσουμε για το unpacked event. Οπότε τώρα κάνω μασκούλα, θα φάω κιόλας. Έχουμε εδώ πέρα αυτό εδώ το meal που μας έδωσαν. Δεν προλαβαίνω να το φάω, οπότε θα το φάω τώρα. Αυτά ήταν, ναι. Εν τω μεταξύ, πριν λίγο συνειδητοποίησα ότι φαίνεται ο πύργος στη Σεούλ από το δωμάτιο. Είναι εκεί πίσω από αυτό το κτίριο. Εκεί πέρα. Εντάξει, έχω τρελαθεί. Πρέπει να βιαστώ γιατί θα αργήσω, οπότε σας κλείνω, τα λέμε μετά. Έτοιμοι! Αυτό είναι το outfit και τρέχω για το χωρίσιο. Και μαντέψτε τι έγινε μόλις. Μου χάλασε το παπούτσι. Και δεν μπορώ να περπατήσω. Τέλεια, πολύ καλά γι' αυτό. Please take your seats. Samsung Galaxy Unpacked 2023 will begin very soon. Tamshibu. Ήταν φανταστικό. Ενθουσιάστηκα πολύ με τα καινούργια προϊόντα και ειδικά με το καινούργιο, το Galaxy Z Flip 5. Ουσιαστικά, κυρία διαφορά είναι ότι με το κλείσει το κινητό, όλο το πορτάκι είναι οθόνη πλέον, δεν είναι μόνο το μισό. Οπότε μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Γενικότερα, όλο το event το είχαν οργανώσει τέλεια, ήταν και πολύ διάσημη εκεί. Είδαμε την Ανίτα, είδαμε τη Σίδνεϊ Σουίνι. Γενικότερα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είδαμε και τη συσκευή από κοντά. Αύριο θα τη δούμε ακόμα καλύτερα. Ανυπομονώ να το χρησιμοποιώ. Καπνιστό είναι. Έχουμε έρθει για φαγητό. Τι ξέρω, το είδε. Με αυτό θα τρώω, θα μου φέρει. Κίμψη, πάστα. Δεν μου κάνει για ρύζι, είναι η αλήθεια. Το είναι ωραίο. Και χτένει. Α, ωραία, πολύ ωραίο πλάνο. Πίσω στο ξενοδοχείο έκανα μόλις ένα μπάνιο. Τελικά στο event δεν ήταν όλο το συγκρότημα BTS, ήταν μόνο ο Suga. Ήταν ένα άλλο K-pop συγκρότημα, οι Stray Kids. Μπορεί να τους ξέρετε. Δεν τραγούδησαν πάντως, δεν τραγούδησε κάποιος, ούτε η Ανίτα. Αλλά και πάλι ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο το event. Μετά φάγαμε κιόλας. Ήταν full γεμάτη μέρα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και η αυριανή προβλέπετε πολύ μεγάλη. Οπότε σας κλείνω και τα λέμε αύριο. Καλημέρα! Θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με ένα ILP tour. Εκεί θα δούμε και πιο αναλυτικά τα καινούργια κινητά. Και μετά το βράδυ έχουμε ένα fashion show που θα γίνει από εμάς. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό, δεν το έχω ξανακάνει. Παρ' όλα αυτά, ανυπομονώ πάρα πολύ. Έχουν αναθέσει την κάθε κοπέλα ένα χρώμα. Με βάση αυτό πρέπει να φτιάξει ένα outfit. Μετά θα φτιάξουμε και μαλλιά και νύχια και απ' όλα. Νύχια, όχι, τι λέω. Μακιγιάζ και μαλλιά. Και θα περπατήσουμε στην πασαρέλα. Στη Σεούλ. Παιδιά, έχω μπει και σε ακουστικό με τα Minions. When you add this car? Yeah. Ooh, it switches. Nice. Βγάζεις εδώ φωτογραφία και μετά στο φωτογραφία. Και αυτή είναι η φωτογραφία με το νέο Galaxy Z Flip 5. Εδώ θα γίνει το fashion show. Στο Σεούλ Way. Bye! Bye, Μαλίτσα. Service here is amazing. No, yeah, thank you. Do you want to say hi? Of course. Hi. Hello. This is Dan. Who are we talking to? We're talking to Grace. Grace. What's up, Grace? Yeah. He's from Australia. He's Dan. I am. Do you want to say hi to Ola? I'm Tara. This is Tara. Oh, no. Great. Πήραμε να πιούμε και κάτι. Και τώρα φτάσαμε. Θα αρχίσουμε.
ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις προετοιμασίες. Θα βγάλουμε πρώτα τα ρούχα. Έχουν κοφτυλικάκι, αλλά έχουν ψεστεί και όλο αυτό το πράγμα. Μόλις περπάτησα και πρώτη φορά στην πασαρέλα, δεν ξέρω τι έκανα. Αλλά το καλό είναι ότι από ό,τι κατάλαβα γενικότερα και άλλες κοπέλες το έχουν ξανακάνει. Μας είπε κιόλας ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, δεν είναι τόσο αυστηρά, ας πούμε. Έχουμε αρχίσει να ετοιμαζόμαστε. Θα ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ. Με το πράσινο, είμαστε σίγουροι. Έχω σχεδόν τελειώσει με το μακιγιάζ. Έχω ανεβάσει και ένα TikTok και trending with me, μπορείτε να το δείτε. Και εδώ μεταξύ θα σας έδειξα τη θέα με την οποία βάφομαι. Μπείτε εδώ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τώρα ετοιμάζομαι, βάζω το πρώτο outfit. Αυτό είναι το ολοκληρωμένο outfit. Και έχω και αυτό το μικρό τσαντάκι που θα βάλω μέσα το κινητό. Δεν ξέρω πού θα πάει. Μόλις γυρίσαμε πίσω στο ξενοδοχείο, μετά το fashion show είχε after party, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Φυσικά και στο fashion show περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραίο το κλίμα και με τις υπόλοιπες κοπέλες και την ώρα της πασαρέλας ήταν όλοι full ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι. Και κάπως έτσι έκανα πασαρέλα στη Σεούλ. Αύριο έχουμε πρωινό ξύπνημα, είναι η αλήθεια. 9 η ώρα πρέπει να ξυπνήσουμε, βασικά νωρίτερα. 9 πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε στο flagship store της Samsung, πρέπει να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και μετά έχουμε ένα tour στη Σεούλ, οπότε θα δούμε και την πόλη. Αυτά σας αφήνω. Πάρα πολύ ωραίο πλάνο. Έχω ντυθεί, έχω ξεκινήσει να ετοιμάζομαι. Τώρα θα βάλω αντιλιακό. Επίσης, χθες μας έδωσαν και τα καινούργια κινητά. Επειδή χθες όλη μέρα είχαμε προετοιμασίες για το show, νομίζω ότι δεν σας το έδειξα. Να το! Όλο το μπροστά πορτάκι είναι οθόνη. Μισό να το ανοίξω. Έχει τέλεια ανάλυση. Μετά το κλείνεις και βγάζεις φωτογραφίες. Γεια σας. Το κατάστημα είναι τεράστιο, έχει πάρα πολλούς δρόμους, βλέπετε εδώ. Και είναι όλος ο χώρος με πολύ ωραία χρώματα, μπορείς να αγοράσεις και πράγματα. Έχουμε φτάσει στο παλάτι Γιωκουκού. Βγάλαμε εισιτήριο, έχουμε και το χάρτη. Πάμε να δούμε το παλάτι. Παγωτό με τυρί, cheese ice cream. Πήραμε να δοκιμάσουμε. Let's try. It's good? Not bad? Ωραίο. Είναι όντως ωραίο. Για cheese ice cream καλό είναι. Περίεργη γεύση, παγωμένο τυρί. Thank you. Thank you, thank you. Δεν έχει γεύση τυρί. Α, σου αφήνει ένα aftertaste τύπου μετά. Που είναι εδώ πέρα στο Seoul Tower και πήρα να δοκιμάσω bibimbap. Εσείς τι πήρατε? Άμα ξέραμε. Δεν ξέρω. Τέλεια. Κάτι με beef. Εμένα κάτι με pork. Ωραία. Είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει και διάφορα side δίπλα.
Αυτό για βοήθεια. Πάτε να δεις. Λέρε, φάει μεγάλη πουκιά, εγώ όλο μαζί το έφαγα, περίμενα, το έχω και σε βίντεο. Ωραίο! Κράτα το για 2 λεπτά ακόμα το βίντεο. Σοβαρά τώρα, κάικες. Με δουλεύεις. Δεν κάικες. Όχι. Ψέματα. Για δοκιμάστε λίγο νύχτα. Δεν κάικες. Δεν υπάρχει μια περίπτωση. Νομίζω βρήκα ένα σημείο από μια κορεάτικη σειρά που λέγεται King Hotel. Από εδώ αυτή την πλευρά είναι ο πύργος και απέναντι από εδώ είναι αυτή η θέα. Και έχει κάποιες σκηνές που κάθονται εδώ πέρα οι πρωταγωνιστές. Παίζει να είναι και αυτό ακριβώς το δέντρο, ξέρω εγώ. Κάθεται ένας από εκεί και όλος από την άλλη. Δείτε εδώ θέα, είναι πάρα πολύ όμορφα. Και από εκεί είναι τα lockers. Πάω τώρα κατά εκεί. Και αυτό το σημείο επίσης το έδειχνε στη σειρά. Έχει πάρα πολλές κλειδαριές. Όλο αυτό. Μπορείς να αγοράσεις από αυτό εδώ πέρα το vending machine κλειδαριές. Έχει στυλό για να γράψεις. Έχει άπειρες. Δείτε λίγο τι βρήκα. Είμαι σαν τρελή εδώ μεταξύ γιατί έχω καταϊδρώσει. Έχει πάρα πολύ ζεστή σήμερα. Πήρα αυτό εδώ πέρα που είναι άιστη ροδάκινο. Και παίρνεις ξεχωριστά αυτό το ποτήρι με τον πάγο. Οπότε το βάζεις μέσα και πίνεις. Καταλάβω. Τέλειο. Και πολύ πολύ δροσερό. Καλή, έχουμε και ένα vlog εδώ πέρα, δεν σας έχω πει ένα γεια. Έχουν περάσει αρκετές ώρες. Σήμερα, όπως είδατε, κάναμε βόλτες στην πόλη, γυρίσαμε τη Σεούλ. Είχε εντωμεταξύ πάρα πολύ ζέστη. Σε κάποια φάση χτύπησαν τα κινητά. Αυτός ο ήχος που έρχεται και στην Ελλάδα από την πολιτική προστασία. Και έγραφε κάτι στα κορεάτικα, δεν καταλαβαίναμε. Ρωτάω κάποιον, μου λέει ότι σημαίνει extreme heat. Προειδοποίηση για υπερβολική ζέστη. Και ήταν η μέρα που γυρίσαμε εμείς στη Σεούλ. Όλα όμως πήγαν καλά. Ξεκινήσαμε με το παλάτι Γιονγκμπουκονγκ. Μετά πήγαμε σε ένα χωριουδάκι, το οποίο νόμιζα λεγόταν Hanok Village. Εν τέλει, από ό,τι κατάλαβα, είναι το είδος του χωριού το Hanok Village. Οπότε κάναμε μια βολτική εκεί. Μετά πήγαμε σε ένα μάρκετ. Μετά πήγαμε και στο Σεούλ Tower, βεβαίως. Τα γυρίσαμε όλα πάνω κάτω. Και τώρα έχουμε ντυθεί, έχουμε ετοιμαστεί και θα πάμε στην Gangnam για Korean Barbecue. Αυτά εδώ τα χέρια, αυτό το άγαλμα είναι από το τραγούδι Gangnam Style. Από ό,τι είδα, είναι γενικά αυτή η περιοχή έτσι αρκετά cool, ας πούμε. Και τώρα έχουν κάνει και αυτό το άγαλμα με το τραγούδι. Οπα, Gangnam Style! Η τρελή μόνη μου. Οπότε πήραμε σότσο. Δεν έχω δοκιμάσει πρώτη φορά στο Λονδίνο και θυμάμαι ότι είμαι ζεούζο. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το πιω. Ουσιαστικά ψήνεις το φαγητό εδώ μπροστά και έχει και διάφορα side εδώ δίπλα. Είναι πολύ ωραίο. Πήραμε και noodles. Α, έλα, πολύ ωραίο το noodles. Ωραία. Πράμε. Πώς το στριψες έτσι. Βέβαια. Έχω κάνει εξάσκηση με τα τσόφιλες. Καλημέρα! Σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα στη Σεούλ. Βέβαια θα φύγουμε το βράδυ, αλλά πρέπει να κάνουμε τώρα check-out. Οπότε πρέπει να μαζέψω πράγματα. Αυτή η βαλίτσα είναι έτοιμη. Και τώρα θα κλείσω και τη μικρή. Έτοιμη. Επειδή έχουμε κάποιες ώρες πριν πάμε στο αεροδρόμιο, θα πάμε στη Myeongdong. Είναι η περιοχή της Σεούλ με τα περισσότερα μαγαζιά, εμπορικά κτλ. Και αν προλάβουμε, θα πάμε και σε μια βιβλιοθήκη που είναι στο Coex Mall. Γεια σου, δωματιακή. Να εκτιμήσουμε για μια ακόμη φορά τη θέα. Φτάσαμε σε αυτή την τεράστια βιβλιοθήκη. Είναι κομμάτι του Mall. Από ό,τι διάβασα γενικά την κατατάσσω και τις πιο όμορφες βιβλιοθήκες στον κόσμο. Το βίντεο έχει ξεκινήσει. Ωραία. Για να το περιμένω. Ξέρεις ποια θα ήταν καλή φωτογραφία? Να πας ανάποδα. Προσπάθησε να ανέβεις ανάποδα. Θα τα πέσει και όλα, θα έχω καλύτερα. 3, 2, 1, έφυγες. Μπράβο, μπράβο, κατέβα τώρα. Μπράβο. Καλά πήγε. Καλά πήγε αυτό. Το έχουμε. Τι
πιστεύετε ότι είναι αυτό εδώ? Είναι οι τουαλέτες του αεροδρομίου. Αποκλείεται, είναι σαν δοκιμαστήρια πεντακάθαρα. Και έχουν και καφέ. Το γεγονός επίσης ότι έχω έρθει πέδλατρη με φόρεμα τώρα εγώ εδώ στο αεροδρόμιο. Μόνη μου. Έχω φέρει ρούχα μαζί μου, θα αλλάξω λίγο. Φτάσαμε αεροδρόμιο, φεύγουμε. Θέλετε, ούτε σημαντικό δέχομαι. Έχουν περάσει λίγες ημέρες, είμαστε πίσω στην Ελλάδα και ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό εδώ πέρα το vlog. Δεν έχω την απόγευμα το ταξίδι, πραγματικά περάσαμε φανταστικά. Δεν είχα ξαναπάει προς Ασία, οπότε ήταν πολύ διαφορετικό όλο το ταξίδι γενικότερα. Και εννοείται τα events, δραστηριότητες, όλα αυτά που κάναμε. Είχαμε και ένα fashion show εκεί πέρα. Πώς έγιναν όλα αυτά, δεν ξέρω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό εδώ πέρα το βίντεο, να πήρατε μια γεύση από τη Σεούλ. Εννοείται πως έχω πάρει πράγματα να δοκιμάσουμε μαζί σε βίντεο. Καλλιτικά, κρέμες, τέτοια πράγματα. Και αυτά εδώ πέρα τα σκουλαρικά και από εκεί είναι. Και ανυπομονώ να αρχίσω να χρησιμοποιώ και το κινητό. Το έχω εδώ, το καινούριο Galaxy Z Flip 5. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!